απειλεί εμέσως πλην σαφώς τη Δύση με αποσταθεροποίηση ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι. Είναι κάτι που προκύπτει κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξής του για τον Economist. Μιλώντας για τις χώρες που σκέφτονται να μειώσουν τη βοήθεια με οποιονδήποτε τρόπο προς την Ουκρανία, προειδοποίησε ότι εκατομμύρια Ουκρανοί πρόσφυγες στις ευρωπαϊκές χώρες είναι ικανοί να αποσταθεροποιήσουν τη Δύση. Η μείωση της βοήθειας προς την Ουκρανία θα παρατείνει μόνο τον πόλεμο και αυτό θα δημιουργούσε κινδύνους για τη Δύση στην αυλή της. Δεν υπάρχει τρόπος να προβλέψουμε πώς θα αντιδράσουν εκατομμύρια Ουκρανοί πρόσφυγες στις ευρωπαϊκές χώρες όταν εγκαταλείψουν τη χώρα τους. Οι Ουκρανοί γενικά συμπεριφέρθηκαν καλά και είναι πολύ ευγνώμονες σε όσους τους προστάτευσαν. Δεν θα ξεχάσουν αυτή τη γενναιοδορία. Αλλά δεν θα ήταν καλά νέα για την Ευρώπη εάν αφήσει αυτούς τους ανθρώπους σε μία αγωνία, είπε ο Ζελένσκι. Το διαδίκτυο πήρε φωτιά με τα σχόλιά του και ορισμένοι διαδικτυακοί σχολιαστές σημείωσαν την εκπληκτικά ομή και επιθετικά καταγγελτική ρητορική του, λέγοντας ότι φαίνεται να απειλεί την Ευρώπη με τρομοκρατία εάν η Ουκρανία δεν πάρει το δρόμο της. Παράλληλα, στην ίδια συνέντευξη ο Ζελένσκι απέρριψε εντελώς την ιδέα ενός συμβιβασμού με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο πόλεμος θα διαρκέσει όσο η Ρωσία παραμένει στο ουκρανικό έδαφος, είπε χαρακτηριστικά.